υπεραξεταστεί αυτό το ζήτημα, ναι, από πλευράς κυβέρνησης, και η ρύθμιση η οποία θα προσφερθεί υπό την προϋπόθεση ότι οι πολίτες οι οποίοι εντάσσονται σε αυτή πληρούν τα σχετικά κριτήρια να ισχύει για όλους και για τους προηγούμενους οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν ενταχθεί σε κάποιο, άλλους, σε, ναι, κάποιο άλλο είδους ρύθμιση, η οποία να μην είναι τόσο ευνοϊκή. Τώρα εδώ πρέπει να παρέμβω όμως. Να παρέμβω. Γιατί χθες έτυχε να μιλήσω με ένα κυβερνητικό παράγοντα, το έλεγα νωρίτερα, το ξαναπώ τώρα με αφορμή αυτή την απάντηση που μας δίνετε, ο οποίος ασχολήθηκε με το θέμα και ο οποίος μου έλεγε ότι σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο θα τυναχτούν τα έσοδα στον αέρα. Η Τρόικα δεν πρόκειται να δεχθεί ένα τέτοιο μέτρο, διότι αν το δεχτεί και τυναχτούν τα έσοδα στον αέρα θα πρέπει να πάρουμε άλλα μέτρα. Mm. Δηλαδή να προχωρήσουμε πάλι σε μειώσεις μισθών και συντάξεων. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω εξετάσει σε λεπτομέρεια τα δεδομένα. Ούτε γνωρίζω πόσοι πολίτες έχουν ενταχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις και να μπορέσω να σας πω εάν η ταμιακή επίπτωση από κάτι τέτοιο θα είναι τόσο καταστροφική. Μου ακούγεται υπερβολικό αυτό το οποίο λέτε. Ναι. Θα ήθελα να στοιχειοθετηθεί. Δεν το λέω εγώ. Ναι, το μεταφέρει. Ναι, το μεταφέρω. Και εγώ σας δίνω την απάντηση ότι μου ακούγεται υπερβολικό αυτό και θα ήθελα να στοιχειοθετηθεί με στοιχεία. Και είμαι σίγουρος ότι επειδή το ζήτημα αυτό θα πάρει κάποια σχετική δημοσιότητα, είναι πολύ πιθανόν να κληθούν και οι αρμόδιοι υπουργοί να δώσουν απαντήσεις στη Βουλή στα πλαίσια κάποιας κοινοβουλευτικής ερώτησης. Ναι. Να δούμε τα στοιχεία και να αποδείξουν, και να αποδείξουν οι αρμόδιοι ότι όντως είναι έτσι, για να μπορούμε και εμείς να πιστούμε για το ορθό των επιχειρημάτων. Καλό θα είναι, γιατί αφορά 1.200.000 ανθρώπους οι οποίοι με το ζόρι πολλοί από αυτούς και με μεγάλη δυσκολία. Ξέρετε, το πρόβλημα αυτό είναι ένα παλιό πρόβλημα, και το πρόβλημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι το κράτος έχει μία πρακτική εκ των υστέρων να έρχεται και να διευκολύνει αυτούς οι οποίοι δεν πληρώνουν, επικαλούμενο έντονες ταμιακές ανάγκες. Είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτούς οι οποίοι εντάσσονται σε τέτοια ρύθμιση υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πραγματικά δεν μπορούν να πληρώνουν. Καλά, είναι στο παρελθόν όμως, γνωρίζουμε πολύ καλά, στους καλύτερους καιρούς και σε καλύτερες εποχές, πολλοί εκμεταλλεύτηκαν τέτοιου είδους ρυθμίσεις, ενώ είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Και αυτό εκ των πραγμάτων δημιουργεί πολλά, αν θέλετε, αισθήματα αδικίας. Και αυτό έχει να κάνει γενικά με το γεγονός ότι στη χώρα μας υπάρχει μια αρκετά διαδεδομένη πρακτική ανομίας, η οποία κάνει τον σύνομο πολίτη να αισθάνεται κορόιδο.